νοτιοανατολικά του όρους των Ελαιών και κατά μήκους του δρόμου προς την Ιεριχώ, βρίσκεται η Βιθανία, η πατρίδα του Φίλου του Χριστού, του Λάζαρου. Εδώ υπάρχει η γυναικεία μονή της Αναστάσεως του Λαζάρου και των αδελφών του Μάρθας και Μαρίας. Λέγεται και η μονή της προϋπαντήσεως, διότι εδώ προϋπάντησαν τον Κύριο οι αδελφές Μάρθα και Μαρία, όταν ερχόταν για να αναστήσει το θανόντα Λάζαρο. Ο σημερινός ναός κτίστηκε εκ θεμελίων από τον Κύπριο Αρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα, μετέπειτα Πατριάρχη Αντιοχίας, το 1879, στα ερείπια παλαιότερης μονής, όπως αναφέρει σχετική επιγραφή που βρίσκεται στη Δυτική Πύλη. Στο δεξιό μέρος του ναού υπάρχει βράχος που έχει σχήμα ράχιος όνου. Σ' αυτόν εκάθισε ο Κύριος πριν εισέλθει στη Βιθανία. Εδώ συνάντησε τον Κύριο η Μάρθα, η αδελφή του Λαζάρου, και αφού έπεσε στα πόδια του, του είπε «Κύριε, η εισόδε ο αδελφός μου ου κάνετε θνίκη. Λέγει αυτή ο Ιησούς, αναστήσετε ο αδελφός σου». Η Μάρθα τότε απάντησε «Γνωρίζω ότι ο αδελφός μου θα αναστηθεί κατά τη γενική ανάσταση της εσχάτης ημέρας». Και ο Ιησούς ανταπάτησε «Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή». Προς το δυτικό μέρος της Βιθανίας βρίσκεται ο τάφος του Λαζάρου. Ο τάφος είναι σκοτεινός και υπόγειος και βρίσκεται σε βάθος 27 σκαλιών. Τη φύλαξη του τάφου έχει επιτετραμένος μουσουλμάνος. Επάνω από τον τάφο του Λαζάρου, η Αγία Ελένη είχε ιδρύσει στον 4ο αιώνα τρίκλητο βασιλική με έθριο. Ο χριστιανικός αυτός ναός, το Λαζάριο, επέζησε τις περσικές επιδρομές του 614, αλλά μετά ερυπώθη και οικοδομήθη ξανά το 1965 υπό των Αρχιμανδρίτων Θεοδοσίου και Σεραφείμ. Ο Λάζαρος, μετά την Ανάσταση του Κυρίου, για να αποφύγει την οργή των Ιουδαίων, έφυγε από την Παλαιστίνη και ήρθε στην Κύπρο, στο Κίτιο, όπου έγινε ο πρώτος επίσκοπος, μετά τη διάδοση του χριστιανισμού από τους Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο. Σήμερα, στη Λάρνακα της Κύπρου, υπάρχει μεγαλοπρεπής ναός του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου και στο υπόγειο του Αγίου Βήματος, ο δεύτερος τάφος του Λαζάρου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Λάζαρος ήταν πάντα σκύθροπος και αγέλαστος και αυτό οφειλόταν στα όσα είχε δει κατά την τετραήμερη παραμονή του στον Άδη. Η ίδια παράδοση αναφέρει ότι δεν γέλασε ποτέ στη ζωή του, παρά μόνο μία φορά, όταν είδε κάποιον να κλέβει ένα πύλινο αγκείο, σχολίασε αποφθεγματικά. Το ένα χώμα κλέβει το άλλο.